κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βλέπετε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open. Η μικρή ανάσα που πήραν οι γιατροί πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κράτησε για λίγο. Η χθεσινή εφημερία του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ήταν από τις πιο δύσκολες του τελευταίου διαστήματος. Σε κόκκινο συναγερμό την ίδια ώρα βρίσκονται Δράμα, Πέλα και Πιερία, όπου οι μονάδες εντατικής θεραπείας ασφικτιούν, καθώς τα κρούσματα, αναλογικά με τον πληθυσμό των περιοχών αυτών, βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη. Όλες τις εξελίξεις θα τις δούμε αναλυτικά με τον Άρη Κουτσιούκη από τη Θεσσαλονίκη, την Γεωργία Λαγού που την βλέπετε έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά και τον Νίκο Γιαπρακά από την Πάτρα. Πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Αναστασία Αργυριάδου. Η μείωση των εισαγωγών στις προηγούμενες εφημερίες κράτησε λίγο. Η χθεσινή εφημερία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έκλεισε με τα δεδομένα να προκαλούν πονοκέφαλο σε γιατρούς και νοσηλευτές. Μέχρι τις 8 το πρωί καταγράφηκαν 73 εισαγωγές και 26 περιστατικά υποδιερεύνηση. Στην προηγούμενη εφημερία, οι εισαγωγές μαζί με τα υποδιερεύνηση περιστατικά ήταν συνολικά 85. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, τα διακύμιωση κρουσμάτων, άρα και εισαγωγών, αναμένεται σε ένα 15η ημέρα από σήμερα. Θα πρέπει να μας πάει μία με δύο εβδομάδες αργότερα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι η πίεση στις μονάδες έχει αρχίσει να εξασθενεί και αρχίζουν πλέον οι κλίνες των μονάδων, να πω την έκφραση, να συμμαζεύονται. Μείωση λοιπόν της πίεσης της μονάδας εντατικής θεραπείας θα φέρει και μείωση των θανάτων. Με τα κρεβάτια της εντατικής δεν είναι γεμάτα, ξεκίνησε το πρωί και η εφημερία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, άλλη μια εφημερία άρχισε με μεγάλη πίεση, καθώς τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας για περιστατικά COVID είναι γεμάτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ επιβαρημένα. Γίνεται ένας τεράστιος τάνιος αγώνας από τους εντατικολόγους για να εξασφαλίσουν συνεχώς κρεβάτια. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η καταγγελία της ΠΟΕΒΗΝ ότι οι νοσοκομειακοί θάλαμοι που μετατρέπονται σε ΜΕΘ δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι στο 100%. Υπάρχει άμεση ανάγκη διασωλήνωσης και δεν υπάρχει ελεύθερο κρεβάτι εντατικής. Είτε θα διασωληνωθούν σε κρεβάτι απλό κλίνης με όποιον φορητό αναπνευστήρα υπάρχει, ή σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να καταλήξει και στο κρεβάτι το απλό της κλίνης ΜΕΘ. Να μην προλάβει δηλαδή να διασωληνωθεί. Εν τω μεταξύ, οι πρώτες διακομιδές ασθενών αναμένουν να ξεκινήσουν εντός της ημέρας από το νοσοκομείο ΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου στο κέντρο αποκατάστασης που επιτάχθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Ασφικτική παραμένει η κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας, με σχεδόν όλα τα κρεβάτια συντατικές να είναι κατηλημένα. Όσο και εξιτήρια να κάνουμε γρήγορα γίνονται νέες εισαγωγές. Σε κόκκινο συναγερμό και η Πιερία, με γεμάτες όλες τις κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 90 κρούσματα. Μόνο το μήνα Νοέμβριο στην Πιερία καταγράφηκαν 1.600 ενεργά κρούσματα. Την ίδια ώρα στην Πέλα τα ενεργά κρούσματα σε ολόκληρο τον νομό ξεπερνούν τα 1.500. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έχει προσφέρει 200 κλίνες για την νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό και μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται να αρχίσουν οι μεταφορές ασθενών. Ξανά στα σημεία του ρεπορτάζ, σε σένα έρχομαι, Άρη Κουτσιούκη, να μας πεις περισσότερα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν εδώ για να αρχίσουν οι διακομιδές ασθενών COVID στην ιδιωτική κλινική λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, κέντρο αποκατάστασης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού και το αμέσως προσεχές διάστημα, ίσως και τα επόμενα λεπτά, αναμένεται να αρχίσουν να φτάσουν εδώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρουν ασθενείς από διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τόσο από το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτειο, ακόμη και το Παπαγεωργίου, λένε οι πληροφορίες. Όλο αυτό στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πόλης, που δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Το συγκεκριμένο κέντρο αποκατάστασης, να πω πως έχει διαθέσει και τις 200 απλές κλίνες του για νοσηλεία ασθενών COVID, ενώ υπάρχει η δυνατότητα και για 7 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα, βέβαια, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, οι εφημερίες των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται κάτω από ασφικτική πίεση. Το Παπα-Νικολάου, που εφημερεύει σήμερα, άρχισε την εφημερία με γεμάτα και τα 44 κρεβάτια στη ΜΕΘ. Είχε, βέβαια, 80 απλές κλίνες διαθέσιμες για την εφημερία. Είναι αγωνιώδης η προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών για δημιουργία νέων χώρων προκειμένου να νοσηλευτούν βαριά ασθενείς. Να σας πω πως όπως πληροφορούμαστε, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια μετακίνηση ενός ασθενούς που αρνητικοποιήθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Θα μετακινηθεί στην καρδιοχειρουργική κλινική, καθώς δεν έχει πλέον συμπτώματα, αλλά έχει βαρύτατες πνευμολογικές βλάβες και θα πρέπει να μεταφερθεί στην καρδιοχειρουργική προκειμένου να αδειάσει μια θέση για να την καταλάβει ασθενής που διακομίζεται στο νοσοκομείο από την Έδεσα, Ευλαμπία.
Και είναι μια δύσκολη αυτή η κατάσταση, Άρη. Ελπίζουμε σύντομα να αλλάξει αυτή η εικόνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, μαύρη ημέρα ήταν η χθεσινή για την χώρα μας, με 121 συνανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για υψηλό αρνητικό ρεκόρ, με το σύστημα υγείας να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις. Τα βλέμματα όλων τώρα είναι στραμμένα στα εμβόλια. Η χθεσινή επιδημιολογική έκθεση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας καταγράφει το πιο μαύρο ρεκόρ νεκρών από την αρχή της πανδημίας, αφού μόλις ένα 24ωρο 121 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. 606 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ 1.747 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην επικράτεια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η θάνατη που ανέφερε ο κ. Σαρόγλου, διασωληνωμένοι, που εκεί είναι που μετράμε την πίεση που ασκείται στο σύστημα, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το lockdown έγινε κυρίως γιατί έφτασε το νοσοκομειακό σύστημα και οι μονάδες ΜΕΘ στα όρια τους. Με δεδομένο ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο εμβόλιο. Σε ένα τεράστιο αριθμό ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν παρουσιαστεί τίποτα σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μιλώντας σε συνέδριο για τη λίμωξη HIV, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας εκτίμησε ότι αν εμβολιαστεί το 55% του πληθυσμού, θα έχουμε πετύχει την ανοσία γέλης. Πόση είναι η απαιτούμενη εμβολιαστική κάλυψη στον πληθυσμό, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, το 50% ήταν το αρχικό όριο που είχε βάλει το FDA. Και βλέπετε ότι χρειάζεται να εμβολιάσει 100% του πληθυσμού, αν έχει 50% αποτελεσματικότητα στο εμβόλιο. Αν έχει 90% που δίνουν τα εμβόλια, τα RNA εμβόλια αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ένα ποσοστό 55% του πληθυσμού περίπου να εμβολιαστεί. Χθες τα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονταν 4.320 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 2.230. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζεται και η διασπορά του κορονοϊού είναι μεγάλη σε όλη τη χώρα. Αυτό το δεύτερο κύμα, επειδή έχει πια μεγάλη διασπορά ο ιός μέσα στον ελληνικό πληθυσμό, είναι ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος αριθμός. Ο ιός, με άλλα λόγια, είναι παντού. Δημοσιεύματα στον κυριακάτικο τύπο έκαναν λόγο για αλαλούμ και παράλληλο σύστημα στην καταγραφή των κρουσμάτων. Ο ΕΟΔΗ με ανακοίνωσή του απαντά ότι τα δημοσιεύματα είναι από κύματα νοσήρης φαντασίας και ενημερώνει ότι υπάρχει ένα και μόνο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, το Εθνικό Μητρώο COVID-19. Απαιτούμε εδώ και τώρα τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Επιτροπής. Δημοσιοποίηση που εδώ και 6 μήνες η κυβέρνηση αρνείται. Τίποτα πια δεν μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες του κύριου Μητσοτάκη. Ντροπή. Δεν έχουν το θάρρος ούτε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όταν θα έρθει η ώρα όμως, θα τους καταλογιστούν. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας διέψευσε τα δημοσιεύματα, λέγοντας ότι η διακίνηση ψευδών ειδήσεων και η αμφισβήτηση των επίσημων στοιχείων αυτή την ώρα βλάττουν την κοινή προσπάθεια. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας και σε σένα έρχομαι τώρα, Νίκο Γιαπρακά, καθώς είσαι έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό. Νίκο, τα μέτρα τηρούνται από τις αστυνομίες από τους πολίτες? Τα μέτρα τηρούνται, Ευλαμπία, καλησπέρα, και πριν από λίγα λεπτά να σου πω ότι έγινε και πράξη στην κυριολεξία ο αστυνομικός κλειός, δεδομένου ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή, έδιωξαν τους λίγους πιστούς, τους ελάχιστους πιστούς που υπήρχαν στον προαύλιο χώρο και περίμεναν να εισέλθουν ένας-ένας στο εσωτερικό του ναού για να προσκυνήσουν, και μάλιστα αυτή την ώρα ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα είναι αποκλεισμένος, έχουν τοποθετηθεί και κορδέλες γύρω-γύρω, έτσι ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση, να μην είναι εύκολη η πρόσβαση σε κανέναν. Μέχρι νεοτέρας είναι η εντολή για το αν θα ανοίξει ο Ιερός Ναός και πάλι ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε το απόγευμα τον Μέγα Εσπερινό, αλλά και την Αγρυπνία το βράδυ, όπου θα τελεστούν και κλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, νωρίτερα το πρωί, Ευλαμπία, ήμασταν εδώ στην περιοχή και κάναμε ρεπορτάζ. Ήταν λίγος ο κόσμος, λίγοι οι πιστοί οι οποίοι είχαν έρθει στην εκκλησία, και ένας-ένας, δύο-δύο μπαίνανε μέσα. Ο αριθμός δεν ξεπερνούσε τα 4-5 άτομα που βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του ναού, ο οποίος χωρά σε κανονικές συνθήκες ακόμα και 10.000 κόσμου, προκειμένου να προσκυνήσουν, τηρώντας έτσι τα μέτρα του κόσμου. Ωστόσο, φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή τελικά να αποκλειστεί τελείως η πρόσβαση των πιστών στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Και είδαμε και εμείς τις σχετικές εικόνες, Νίκο. Τώρα, έπειτα από συστάσεις των γιατρών του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, που νοσεί από κορονοϊό, εισήχθη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η Γεωργία Λαγού είναι μαζί μας. Γεωργία, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του κ. Πλακιωτάκη?
το πρώτο μέλος της κυβέρνησης, Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισήχθη χθες το βράδυ εδώ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Να υπενθυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό. Βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, σε καραντίνα στο σπίτι του και ακολουθούσε τις οδηγίες των γιατρών. Ο πυρετός όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν επίμονος και έτσι οι γιατροί του συνέστησαν να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Από χθες νοσηλεύεται στον ένατο όροφο στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η κλινική του εικόνα είναι αρκετά καλή. Ωστόσο όμως ο πυρετός είναι σταθερός, είναι επίμονος όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Έχει χαμηλό οξυγόνο και του χορηγείται ενδοφλέβια αντιβίωση. Ευχάριστα όμως είναι τα νέα εδώ από τον Ευαγγελισμό για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Ευλαμπία που νοσηλεύεται για 11η μέρα. Μετά από σειρά εξετάσεων όπου τα αποτελέσματα βγήκαν θετικά, οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει για προληπτικούς λόγους και σήμερα για νοσηλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από αύριο ίσως και την επόμενη εβδομάδα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα πάρει εξιτήριο. Να σας ευχαριστήσω, Γεωργία Λαγού, να ευχαριστήσω και τους υπολείπους για το αναλυτικό σας ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στη Βουλή κατά την ψήφιση νομοσχεδίου μέσω Skype για τον κορονοϊό ο κύριος Πλακιωτάκης. Πληρούσαμε θρησκευτική ευλάβεια τα περιοριστικά μέτρα. Όμως, ο ιός είναι παντού. Θα πρέπει να προφυλάξουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους ανθρώπους γύρω μας. Γι' αυτό καλώ όλους τους συναδέλφους, αλλά και όσους μας βλέπουν ή μας ακούν αυτή την ώρα, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και περνάμε στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Στη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την Τρίτη αναμένεται να διευκρινιστεί η στάση της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, όπου θα συζητηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις αλλά και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι μέχρι την ανάληψη της ηγεσίας από τον Τζο Μπάιντεν, ο Ταγίπ Ερντογάν θα αποφύγει τις προκλήσεις. Σε λίγες ώρες λύγει η τουρκική Ναύτεξ και το Ρούτζ Ρέις, το οποίο από τις 10 Αυγούστου κάνει έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου και δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν θα αποχωρήσει ή αν θα παραμείνει και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής και το ερώτημα είναι αν και τι είδους κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν στην Τουρκία. Το κλίμα στο Βερολίνο έχει μεταβληθεί με το πικνίκ του Ταγί Περντογάν στα Βαρόσια αλλά και την αντίδραση της Άγκυρας στην ιοψία από τη γερμανική φρεγάτα. Ο Νίκος Δένδιας χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρούς τόνους για το Βερολίνο σε δηλώσεις του στο Πολίτικο. Αδυνατό να καταλάβω το δισταγμό της Γερμανίας να χρησιμοποιήσει την τεράστια ισχύ που έχει η οικονομία της για να δώσει ένα σαφές παράδειγμα ότι οι χώρες πρέπει να υπακούν στο διεθνές δίκαιο. Οι κύριοι Δένδιας και Τσαβούσογλου θα συναντηθούν την Τρίτη στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι η τουρκική συμπεριφορά αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης και υπονομεύει τη συνοχή της συμμαχίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία δεν θα μεταβάλει τη στάση της. Δεν περιμένω, αν θέλετε, μια μεταβολή της γερμανικής στάσης. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι μετά το καλοκαίρι και θα έλεγα την υπογραφή της μερικής οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η γερμανική διπλωματία είχε εκφράσει και κάτω από τα ραντάρ, αλλά και επισήμως την ενόχληση της προς την Αθήνα για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί. Αύριο ξεκινάει η πολυεθνική διακλαδική άσκηση με την επωνυμία Μέδουσα στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και των Εμμυράτων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω παράταση της ανοχής και της απραξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποθρασύνει ακόμα περισσότερο την τουρκική προκλητικότητα. Τέλος στις ανέξοδες δηλώσεις, είναι ώρα για αυστηρές κυρώσεις. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ και πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι συνένοχες στην επικίνδυνη μετατροπή της Ελλάδας σε στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Πάμε τώρα σε νέα που αφορούν στην τσέπη μας. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται αύριο σε πάνω από 100.000 συνταξιούχους. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Φόσκολος από την αίθουσα σύνταξης. Γιάννη. Ναι, Ευλαμπία, πρόκειται για έναν πληθυσμό 105.818 συνταξιούχων, οι οποίοι θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση από αύριο. Μπορεί να ορισμένοι να τα δουν και στους λογαριασμούς τους την Τρίτη. Τι είναι αυτά τα χρήματα? Είναι οφειλόμενα από το 2019 υπόλοιπα της λεγόμενης 13ης σύνταξης που δόθηκε μετά το Πάσχα του 2019.
2019. Αυτοί οι συνταξιούχοι δεν είχαν λάβει τότε την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, διότι είχαν υποβάλει μεν αίτηση συνταξιοδότησης, ωστόσο δεν είχαν λάβει ακόμη την οριστική τους σύνταξη για να λάβουν και αυτό το ποσό. Θα τα λάβουν τώρα και το μέσο ποσό είναι από 370 έως 400 ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Φόσκολα. Τώρα, μεγάλη κυρίες και κύριοι, είναι η ζήτηση που έχει αρχίσει για το πότε θα έρθει η συζήτηση για το πότε θα έρθει το lockdown. Οι αρμόδιοι υπουργοί αποφεύγουν να τοποθετηθούν κυρίως για την μέρα έναρξης στα σχολεία. Οι επαγγελματίες της εστίασης πάντως ζητούν να μην εφαρμοστεί το σχέδιο φυσαρμόνικα και να ανοίξουν τα καταστήματα όταν θα έχει απομακρυνθεί κάθε κίνδυνος. Κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα για το αν θα αρθεί σταδιακά το lockdown, καθώς αναμένονται οι εισηγήσεις των ειδικών για τα σχολεία που θα ανοίξουν πρώτα. Η αρχή εξετάζεται να γίνει από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Τα σχολεία είναι αυτά τα οποία θα ανοίξουν πρώτα. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Πιθανότητα θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα με τους ειδικούς τη βάση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία είναι αυτά που κλείσαν τελευταία. Σωστό. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι αυτά να ανοίξουν και πρώτα. Η Υπουργός Παιδείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιοριστούν οι μέρες των διακοπών των Χριστουγέννων, ώστε να γίνουν μαθήματα διαζώσης. Το άνοιγμα κλείσιμου σχολείου έχει μια, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Τίποτα δεν αντικαθιστά τη διαζώση επαφή του μαθητή με το δάσκαλό του, τον καθηγητή του. Άρα θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, θα δούμε τις επιπτώσεις που έχει αυτή η αναστολή διαζώσης λειτουργίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση για την ώρα. Οι ειδικοί στο μεταξύ εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ξεκαθαρίζουν πως ακόμη και αν έρθει η άρση του lockdown, που με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις 14 Δεκεμβρίου, τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται ευλαβικά. Είτε ανοίξει μερικώς η αγορά ή η κίνηση, είτε όχι, πρέπει αυστηρότατα να τηρούμε τα μέτρα. Όλοι ψάχνουμε για ελπίδες. Όλοι ψάχνουμε για καμπύλες ελπίδων. Mm-hmm. Αλλά προσωπικά εγώ πιστεύω ότι πέρα από οποιαδήποτε που βρίσκεται η καμπύλη, σημασία έχει εμείς να τηρήσουμε τέτοια μέτρα ώστε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Δεν θεωρώ ότι με το σημερινό lockdown θα μπορέσουμε να σβήσουμε το δεύτερο αυτό κύμα. Εγώ υπολογίζω ότι είναι περισσότερο από μισό εκατομμύριο Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν μολυνθεί. Κάθε χαλάρωση μέτρων σημαίνει ότι δίνουμε μια ευκαιρία σε ξανά στον ιό να επεκταθεί. Και ενώ η αγωνία για τις γιορτές κορυφώνεται, οι επιχειρηματίες της εστίασης λένε πως είναι προτιμητέο το lockdown από μια λύση τύπου ακορντεόν. Εκτός συνορών τώρα. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε εχθές στο Παρίσι με χιλιάδες διαδηλωτές να συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας. Αιτία ο νόμος περιολικής προστασίας που προωθεί η γαλλική κυβέρνηση και απαγορεύει την φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση αστυνομικών. Χάος και σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία στο Παρίσι. Το σκηνικό πολέμου περιλαμβάνει χημικά, πρόχειρα οδοφράγματα, φωτιές και μάχες σώμα με σώμα. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την πλατεία της Βαστήλης ζητώντας άμεσα την απόσυρση του νόμου περιολικής ασφάλειας που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση. Ο πρόσφατος ξυλοδαρμός του μαύρου μουσικού παραγωγού Μισελ Ζεκλέρ από αστυνομικούς μετέτρεψε τη σπίθα σε πυρκαγιά. S'il n'y a pas de violence policière, on n'a pas besoin de filmer des policiers violents. Donc oui, aujourd'hui, c'est de la colère parce qu'on a un gouvernement qui n'écoute pas son peuple. Au lieu de trouver des solutions, il répond de façon répressive. Το άρθρο 24 του νόμου που προωθεί η γαλλική κυβέρνηση απαγορεύει κάθε μαγνητοσκόπηση, φωτογράφηση και δημοσίευση εικόνων από αστυνομικούς. Dans le fait de vouloir réduire au maximum la capacité des citoyens et avec eux des journalistes de rendre compte des violences policières lorsqu'elles interviennent. Donc... Από τα βία επεισόδια τουλάχιστον 37 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν και 40 προσαγωγές, 22 από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρώπη, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι κυβερνήσεις ψάχνουν τη χρυσή τομή για να ενισχύσουν την οικονομία με το άνοιγμα των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να χαλαρώσουν υπερβολικά τα μέτρα και να υπάρξει νέος κίνδυνος έκρηξης των κρουσμάτων κορονοϊού. Την ίδια ώρα, στο Λονδίνο, επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς κατά των περιοριστικών μέτρων. Η συγκέντρωση κατά των περιοριστικών μέτρων στο κέντρο του Λονδίνου καταλήγει σε οδομαχίες. Με συνθήματα κατά της καραντίνας, δεκάδες αρνητές του κορονοϊού εκτοξεύουν ό,τι βρουν μπροστά τους εναντίον των αστυνομικών στην καρδιά της πρωτεύουσας. Χωρίς το παραμικρό μέτρο προστασίας, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του Πρωθυπουργού Τζόνσον και των χειρισμών του στη διάρκεια της πανδημίας. Στη διάρκεια των επεισοδίων, η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 160 συλλήψεις. Πιο ήρεμη ήταν η κατάσταση στην Φραγκφούρτη, όπου πλήθος Γερμανών συγκεντρώθηκε στο κέντρο της πόλης με συνθήματα κατά των περιοριστικών μέτρων. Την ίδια ώρα, σε κοντινό σημείο, διαδήλωναν κάτοικοι εναντίον των αρνητών του κορονοϊού, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ihr Recht auf Meinungsfreiheit hier gut äußern können und müssen dann natürlich bei einer anderen Lage dementsprechend auch anders reagieren. Στην Πολωνία, χιλιάδες ήταν εκείνοι που έτρεξαν στα καταστήματα, καθώς χθες οι αρχές στη χώρα προχώρησαν σε μερική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και έδωσαν το πράσινο φως για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Βίτα σε ρεζιμ σανιτάρνε. Σπρεδάφτε πάρτζο τμπάιο μότο, ζαμπίσιμε τα ζεπεκοβαλή ρεντσέ, νια φτουσάιον δουζε ήλωση όσο. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, στα καταστήματα της Πολωνίας επιτρέπεται πλέον ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα και πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον Γιάννη Χαραμίδη. Καθώς, Γιάννη, στη Σαρδινία έχουμε φωνικές πλημμύρες με τουλάχιστον 3 νεκρούς και είναι και πολλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ναι, Ευλαμπία, οι πλημμύρες προήλθαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που τις τελευταίες 48 ώρες πλήττουν το Ιταλικό νησί. Τα πλάνα που βλέπετε είναι από τους χυμάρους που σχηματίστηκαν από νερό που έπεσε μέσα σε μερικές ώρες και αντιστοιχεί σε νερό που ενός μηνός. Δημιουργήθηκαν φωνικοί χύμαροι, οι οποίοι παρέστηκαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Στο χωριό Μπρίτι βρήκαν τραγικό θάνατο 3 άνθρωποι, 2 γυναίκες και ένας άνδρας. Οι δύο άτυχες ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους εντός του σπιτιού τους, ενώ ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά. Εντός των ερευνών στις τοπικές αρχές έχει σημάνει συνεγερμός, καθώς αγνοούνται τουλάχιστον 2 άνθρωποι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι σε υπόγεια. Για προληπτικούς λόγους έχουν εκενωθεί και άλλοι οικισμοί και άλλα χωριά της Σαρδινίας, καθώς το κύμα κακοκαιρίας δεν δείχνει να υποχωρεί. Μένει να φανεί εάν οι έρευνες οδηγήσουν στη διάσωση των ανθρώπων που αγνοούνται. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα θρίλερ στην Νιγηρία, όπου είναι σε εξέλιξη πειρατεία σε πλοίο με ομήρους Έλληνες ναυτικούς. Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιάννης Ρήγος από την αίθουσα σύνταξης. Γιάννη, τι συμβαίνει? Ευλαμπία, είναι καλά στην υγεία τους και οι 5 Έλληνες ναυτικοί, στο πλοίο των οποίων έγινε έφοδος πειρατών στην Νιγηρία στις 16 Νοεμβρίου. Ήταν απόγευμα όταν οι πειρατές με ταχύπλο σκάφος πλησίασαν το πλοίο Στέλιος Κάπα με τους Έλληνες ναυτικούς. Ανέβηκαν στο πλοίο και απήγαγαν τους 3 από τους 5 ναυτικούς, τον πλοίαρχο και 2 ναύτες. Και ύστερα εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτή τη στιγμή, Ευλαμπία, έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει ασφαλιστική εταιρεία δικηγορικού γραφείου στο Λονδίνο, που είναι υπεύθυνη για τέτοιες υποθέσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και η απελευθέρωση των 3 ναυτικών Ελλήνων που είναι όμηροι. Να σου πω ότι οι 2 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι έμειναν πίσω, είναι και αυτοί καλά στην υγεία τους, βρίσκονται στο νοσοκομείο του Τόγκο. Μάλιστα, τους διενεργήθηκε και τεστ για τον κορονοϊό. Να πούμε, βεβαίως, Ευλαμπία, ότι την ίδια ώρα οι οικογένειες των ναυτικών βρίσκονται πάνω από το τηλέφωνο και περιμένουν να ακούσουν ένα καλό νέο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Γιάννη Ρήγο, να σε ευχαριστήσουμε.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ραγδαία μεταβολή του καιρού με διαδοχικά βαρομετρικά τα οποία φέρνουν βροχές και κρύο. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Κλέαρχε, πού αναμένεται να χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα? Πράγματι, Βλαμπία, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να μας απασχολήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, συννεφιές προερχόμενες από την περιοχή της Ιταλίας αρχίζουν και μετατοπίζονται σιγά σιγά προς τα ανατολικά τμήματα. Ήδη δηλαδή το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει αρχίσει και απασχολεί περιοχές του Ιωνίου Πελάγους και της Δυτικής Ηπειρωτικής χώρας. Τις αμέσως επόμενες ώρες, όπως θα δούμε στον επόμενό μας χάρτη, οι βροχές και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες που συνοδεύουν αυτό το σύστημα κακοκαιρίας θα απασχολήσουν και άλλες περιοχές της χώρας μας, δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και μάλιστα θα έχουμε και χιονοπτώσεις αύριο σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ προς το βράδυ δεν αποκλείεται να χιονίσει και πιο χαμηλά στη βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Ταυτόχρονα στα πελάγια μας θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία από αύριο και από τα βόρεια θα αρχίσει να σημειώνει πτώση. Το επόμενο κύμα κακοκαιρίας το περιμένουμε στα μέσα της εβδομάδας που ανοίγεται μπροστά μας. Κλέαρχε, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ρεπορτάζ για τους Sherlock Holmes της ελληνικής αστυνομίας που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν τις πιο δύσκολες υποθέσεις δολοφονίας. Στην κάμερα του Open για πρώτη φορά μιλούν αστυνομικοί που συνθέτουν ένα-ένα τα κομμάτια του puzzle κάθε ανεξιχνίαση του εγκλήματος μέχρι να βρουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κύριε Χασιώτη, υπάρχει το τέλειο έγκλημα? Πολλοί θέλουν να μάθουν. Εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Στο τμήμα ανθρωποκτονιών τα τελευταία χρόνια λειτουργεί η ομάδα Cold Cases. Σκοπός τους να ανοίγουν ξεχασμένες υποθέσεις σαν αυτήν εδώ που έχει ημερομηνία 2003. Για πρώτη φορά στελέχη της υπηρεσίας μίλουν on camera. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από τους πιο έμπειρους και παλιούς αστυνομικούς του τμήματός μας και ξεκινάει την έρευνα των παλιών υποθέσεων, όπως λέμε, δηλαδή υποθέσεων ανθρωποκτονιών που έχουν τελεστεί πριν από αρκετά χρόνια. Πώς επιλέγετε ποια υπόθεση θα ανοίξει μετά από τόσα χρόνια? Προτιμάμε να ξαναδουλεύουμε υποθέσεις στις οποίες έχουμε κάποια αφορμή, κάποιο καινούργιο στοιχείο. Μενίδη 1997. Διπλή στη γερή δολοφονία γαμπρού και πεθερού συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Μία γυναίκα της οικογένειας τραυματίζεται βαριά. Ο δράστης απολάμβανε την ελευθερία του για 19 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι που το 2016 οι άσιτες cold cases του πέρασαν χειροπέδες. Η αρχή για την σύλληψή του στο παραπέντε έγινε από ένα αποτύπωμα. Η υπόθεση δουλεύεται πάλι από την αρχή. Πάλι με μαρτυρίες, με καταθέσεις, με έρευνα και γι' αυτό καταλήγουμε τις περισσότερες φορές ένα καλό αποτέλεσμα. Στις αρχές Οκτωβρίου έλυσαν μία ακόμη δύσκολη υπόθεση. Μητέρα και κόρη το 2007 δηλώθηκαν ως αγνοούμενες στην περιοχή των Πετραλώνων. Οι σωροί τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Οι δράστες τραγκάλισαν και στη συνέχεια τεμάχισαν τα θύματα τους, ενώ εξαφάνισαν κάθε στοιχείο. Η υπόθεση έκλεισε οριστικά χάρη στα στόματα που άνοιξαν 13 χρόνια μετά και οδήγησαν στη σύλληψη των δύο δολοφόνων. Η ύπαρξη αυτής της ομάδας που ερευνά τις cold cases που λέμε συνδέεται με μια υπόσχεση που δίνουμε στους συμπολίτες μας ότι όσα χρόνια και να περάσουν πάντα θα αναζητούμε την αλήθεια. Την τελευταία πενταετία η συγκεκριμένη ομάδα έχει εξιχνιάσει συνολικά 6 υποθέσεις δολοφονιών για γερούς λίτες. Με τα ποσοστά εξιχνίασης εγκλημάτων της ελληνικής αστυνομίας για το 2019 να ανέρχονται στο 91,2%. Και καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές, γρίφος είναι, κυρίες και κύριοι, για πολλούς εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή το ποσό του δώρου που θα λάβουν τα Χριστούγεννα. Όλες οι απαντήσεις με αναλυτικά παραδείγματα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Γιάννη Φόσκολο. Με 4 ταχύτητες θα πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Ολόκληρο τον 13ο μισθό θα λάβουν στις 21 Δεκεμβρίου οι μισθωτοί που δεν τέθηκαν καθόλου σε αναστολή. Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έλαβαν ο εργαζόμενος στις 10 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αν ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναστολή τη 10η Δεκεμβρίου, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί, κατά την άποψή μου, η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα με βάση την οποία σε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης, θα πρέπει να υπολογιστούν οι αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων. Όσοι έχουν αναστολή από Μάιο έως Δεκέμβριο θα πάρουν σπαστά ψαλιδισμένο δώρο. Το κράτος θα καταβάλει το δικό του τμήμα απευθείας στον εργαζόμενο. Ο εργοδότης πληρώνει το τμήμα του δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος δούλεψε πραγματικά με βάση τον ονομαστικό μισθό του. Το κράτος πληρώνει το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην αναστολή με βάση την ειδική αποζημίωση των 534 και των 800 ευρώ. Εργαζόμενοι σε αναστολή Μάιο αλλά όχι Νοέμβριο θα λάβουν δώρο με βάση μισθό και 534 ευρώ. Εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ σε αναστολή Μάιο έως Ιούλιο θα λάβει 515 ευρώ από τον εργοδότη και 206 από το κράτος, σύνολο 722 ευρώ. Κερδισμένοι βγαίνουν μόνο οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Για πολλοί κόσμο το δώρο Χριστουγέννων θα είναι μειωμένο από τη στιγμή που δεν θα έχουν δουλέψει, δεν θα έχουν τις φορές που θα είχαν κανονικά όλη τη χρονιά, σίγουρα και το δώρο θα είναι μειωμένο. Εργαζόμενοι σε αναστολή Μάιο και Νοέμβριο θα λάβουν δώρο με βάση το μισθό τα 534 και 800 ευρώ. Εργαζόμενος με μισθό 1000 ευρώ θα λάβει 644 ευρώ από τον εργοδότη και 274 από το κράτος, σύνολο 918 ευρώ. Και σε δύο σπαστά μερίδια που θα το πάρει έστω αυτό ο κόσμος, είναι πάλι ωφελημένος. Εργαζόμενοι σε αναστολή για πρώτη φορά τον Νοέμβριο θα λάβουν δώρο με βάση το μισθό και τα 800 ευρώ. Διασώζονται οι εργαζόμενοι με μισθό έως 800 ευρώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.